αυτά που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο για έλεγχο των συνδικάτων και του περιεχομένου των αγώνων, για κατάργηση των κρατικών συμβάσεων και μεγαλύτερη συμπίεση των μισθών, είναι δικές τους δημόσια διατυπωμένες προτάσεις που έχουν συμφωνηθεί με το ΣΕΒ, την κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου. Για να στηριχτεί πάση θυσία η υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής και να τους δώσει η κυβέρνηση ως αντάλλαγμα την παραμονή τους με νοθεία, ΜΑΤ και βία στις παχυλά αμοιβόμενες καρέκλες τους. Στη Θεσσαλονίκη, η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που έχει καθίσει στο σβέρκο των εργαζομένων, παριστάνοντας αντιπροσώπους της, ασχολείται με τρεις βασικές δουλειές αυτή την περίοδο. Να σπέρνει απογοήτευση και μυρολατρεία ως εργαζόμενους, τη λογική του τίποτα δεν γίνεται, ή ακόμα χειρότερα να μεγαλώνουν τα κέρδη των αφεντικών για να έχουν και αυτά τα λίγα. Να περιμένει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ήδη έχει φέρει μια σειρά εμβληματικών αντιλαϊκών μέτρων. Και να επιτίθεται στο ταξικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ. Με κάθε τρόπο να προσπαθεί να επιτεθεί στα συνδικάτα και στους αγωνιστές εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη για ένα ταξικό, μαζικό, ενωτικό εργατικό κίνημα ενάντια στις ορέξεις των εργοδοτών. Για να τα καταφέρουν, επιστρατεύουν μεθόδους του δασκάλου τους Γκέμπελς, με ψευτιές και συκοφαντίες ενάντια στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ενάντια σε αγωνιστές. Έτσι έφτασε στο έσκατο σημείο να κυκλοφορήσει ένα non-paper σε ΜΜΕ με συγκοφαντικούς ισχυρισμούς για την παρέμβαση των εκλεγμένων μας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στους 19 του Σεπτέμβρη. Σε αυτή τη σαπίλα μπορούν να απαντήσουν οι εργαζόμενοι με οργάνωση στα σωματεία τους, από τα κάτω, με συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς για το πώς θα οργανωθεί ο αγώνας, και σε αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστημα οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στα ταξικά σωματεία, στην τοπική γραμματεία του ΠΑΜΕ, συναντήθηκαν και συζήτησαν με πολλούς συνδικαλιστές σωματείων που δεν συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Θα συνεχίσουμε αυτή τη ζωντανή επαφή. Εκεί μέσα, από συζήτηση και διάλογο, θα βρούμε την κοινή γραμμή πάλης, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να υπηρετήσουν οι εργατοπατέρες του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι πέρα για πέρα αντεργατικό. Δεν έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά, όπως λένε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι τον Αύγουστο μιλούσε για δίκαιη ανάπτυξη. Η σημερινή κυβέρνηση, αφού παρέλαβε τη δίκαιη ανάπτυξη των προηγούμενων, δηλώνει ότι η δική της ανάπτυξη θα είναι για όλους. Ούτε δίκαιη μπορεί να είναι μια τέτοια ανάπτυξη, ούτε για όλους. Ανάπτυξη για τους λίγους είναι, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Η ανάπτυξή τους μας έχει χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με μεροκάματα πείνας. Δίπλα σε όλα αυτά που ζούμε από πρώτο χέρι, τώρα θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα μεροκάματα όχι μόνο θα παραμείνουν καθυλωμένα, αλλά με κάθε τρόπο θα μειώνονται. Με γενίκευση της μισής δουλειάς, με χτύπημα του σταθερού χρόνου εργασίας, με ακόμη περισσότερο χτύπημα του κατώτερου και μέσου μισθού, με απαλλαγή των εργοδοτών που δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία, ρίχνοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους που θα μένουν ανασφάλιστοι. Με μονιμοποίηση στα ελάχιστα για μισθούς και μεροκάματα, μέσω των περιβόητων εξαιρέσεων εφαρμογής των όποιων συλλογικών συμβάσεων υπογράφουν, και εφόσον ξεπεράσουν τα εμπόδια που ήδη υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο για να εξασφαλίζουν στην εργοδοσία ό,τι ακόμη κι αν υπογράψει, μια σύμβαση να έχει τον τρόπο να μην την εφαρμόσει επικαλούμενη τον νόμο. Είναι εξοργιστικό να ισχυρίζονται ότι οι εξαιρέσεις εφαρμογής των συμβάσεων θα αφορούν κάποιες εταιρείες που βρίσκονται στο στάδιο της πτώχευσης ή λίγο πριν την πτώχευση. Μα αυτός ακριβώς ήταν ο βασικός λόγος που χτυπήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, που μειώθηκαν οι μισθοί τα προηγούμενα χρόνια. Πήγαινε ο βιομήχανος και έλεγε: μείωση των μισθών για να μην πτωχεύσω. Μείωνε τους μισθούς, εξασφάλισε τα κέρδη του και οι εργάτες μάζευαν τις πληγές και τα κομμάτια τους. Οι εξαιρέσεις που θέλουν να νομοθετήσουν είναι εργαλείο για να χτυπηθούν παραπέρα μισθοί και δικαιώματα, το σύνολο των όρων δουλειάς. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η μεγαλοεργοδοσία διεκδικεί τώρα αυτή τη στιγμή, εκτός όλων των άλλων, την κατάργηση των τριετιών. Είναι και αυτό μια απόδειξη ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο τα πάντα. Για ποιους γίνονται όλα αυτά, ποιος συμφέρουν. Δεν είναι για το δικό μας όφελο ούτε συμφωνίες με τα αμερικανονατοϊκά γεράκια που κλείνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας, φέρνουν μπροστά σε νέους κινδύνους, ούτε συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση που κλείσαν οι προηγούμενοι και τηρούν μέχρι κεραίας και οι τωρινοί κυβερνώντες.
να συμμετέχουμε όλοι μας μαζικά στην κινητοποίηση των φορέων ενάντια στη νέα αμυντική συμφωνία το Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί εδώ στο άγαλμα Βενιζέλου. Συναδέλφες και συνάδελφοι, για να μας πούν αυτοί που διαφημίζουν την ανάπτυξη για όλους, μήπως εννοούν ότι είναι δίκαιη και για όλους, λόγω της ακέραιας παρέμβασης της κυβέρνησης να συνδράμει σε όσους επιχειρηματίες βρεθούν μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση όπως τώρα με το κανόνι της Thomas Cook. Αυτό εννοούν. Μέτρα για τους μεγαλοξενοδόχους και για τους εργαζόμενους δεν τρέχει τίποτα. Σήμερα υπάρχει μεγάλη πείρα. Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί. Κανένας δεν πρέπει να έχει αυταπάτες και ψεύτικες προσδοκίες. Οι ρυθμίσεις που προωθούνται για τα συνδικάτα και το δικαίωμα της απεργίας φανερώνουν ότι παίρνονται μέτρα καταστολής, γιατί η αντεργατική πολιτική και επίθεση συνεχίζεται αμείωτη. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το χτύπημα της απεργίας, δεν επιδιώκουν απλά να μπλοκάρουν τη λειτουργία των συνδικάτων και τους αγώνες. Θέλουν να ελέγξουν το περιεχόμενο των αγώνων και τη λειτουργία των συνδικάτων στα πλαίσια και τα ραβασάκια που θα στέλνει ο ΣΕΒ. Δηλαδή να φτιάξουν συνδικάτα όπως η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Να στηρίζουν το παραμύθι της ανάπτυξης για όλους. Να συμφωνούν στο τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την προσαρμογή στις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Ό,τι σφυρίζει ο βιομήχανος να βρίσκει το χειροκρότημα των συνδικάτων και των εργαζομένων. Θέλουν να μην σκέφτονται και να παλεύουν οι εργάτες. Ότι μπορούν με τον πλούτο που παράγουν να ζήσουν καλύτερα και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Τα μέτρα καταστολής που παίρνουν στοχεύουν να πείσουν τους εργάτες με την απειλή και τον φόβο να υποταχθούν στη σημερινή βαρβαρότητα. Τους απαντάμε και σήμερα με τη συμμετοχή μας. Δυναμώνουμε την αντεπίθεσή μας. Διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατώτατο μισθό 751 ευρώ. Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Συντάξεις ανθρώπινες. Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των τριών μνημονίων. Παλεύουμε ενάντια στην αιματηρή φορολογία. Κατάργηση του έμφυα. Απαιτούμε προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και στα σχολεία. Συσπυρώνουμε δυνάμεις απέναντι στους πληστηριασμούς που θα ενταθούν. Ενισχύουμε το μέτωπο απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΗ και ΕΙΑΘ. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία. Ενωτικός μαζικός ταξικός αγώνας για το δικαίωμά μας στην οργάνωση και την απεργία. Δεν συμβιβαζόμαστε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα του αγώνα. Με την πάλη μας θα επιβάλλουμε το δίκιο μας. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Αρκετές δυσκολίες και εμπόδια να προσπεράσουμε. Θα τα καταφέρουμε. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η σημερινή απεργία είναι επιτυχημένη, φάνηκαν νέες δυνατότητες, μπήκαν νέες δυνάμεις στη μάχη σε μια κατάσταση, σε συνθήκες που η κυβέρνηση επιστράτευσε κι άλλη μια φορά τις δυνάμεις καταστολής, που ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός επιστράτευσε τις δικές του δυνάμεις για να μην πετύχει η σημερινή απεργία. Πληροφοριακά στη συγκέντρισή του στο εργατικό κέντρο δεν είχα πάνω από 40 άτομα. Κι όμως οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, δώσαν αποφασιστικά τη μάχη και πέτυχαν σήμερα την απεργιακή κινητοποίηση. Κάνουμε ξεκάθαρο
και στην κυβέρνηση και στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό ότι αυτή είναι η κλιμάκωση του αγώνα. Η πρώτη μάχη δόθηκε στις 24 Σεπτέμβρη. Σήμερα συνεχίζουμε και κάνουμε ξεκάθαρο πως αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Δίνουμε την υπόσχεσή μας στην εργατική τάξη της πόλης μας και της Ελλάδας ότι το πάνε και τα ταξικά σωματεία δεν θα αφήσουν να περάσει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε αποφασιστικά.